Η Ευρώπη είναι πολύ σοβαρό κομμάτι, έτσι όπως έχουμε μπει. Είδαμε ότι έρχονται πάρα πολλά πράγματα από την Ευρώπη, τόσο οι νόμοι, αλλά και όλες οι δεσμεύσεις, αν το θέλετε. Είδαμε τα μνημόνια, είδαμε την πανδημία, αλλά και νόμοι, αλλά και συμπεριφορές που πρέπει να εκτελεστούν κυβερνητικά στη χώρα μας. Άρα λοιπόν η Ευρώπη είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το οποίο πρέπει η φωνή η ελληνική να είναι στην Ευρωβουλή για πάρα πολλά θέματα, ειδικά για τα θεσμικά μας. Βλέπω μια Ευρώπη ότι μας πιέζει συνεχώς και σε προγράμματα, αλλά και σε φορολογία. Βλέπουμε μια ανισότητα μέσα στην Ευρώπη τόσα χρόνια. Έχουν περάσει εκατοντάδες βουλευτές από κάθε κυβέρνηση, αλλά και δύο από τη Βουλή. Αν το θέλετε, η Βουλή είναι συστημένη σε σώμα. Ασχετά αν ποτέ δεν έχει συσταθεί, όπως απέδειξα στις μέρες μας. Δεν συστήνεται ποτέ η Βουλή σε σώμα, αλλά διαλύεται το σώμα της Βουλής για να πάμε σε εκλογές. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι για μια άλλη εκπομπή. Όμως τώρα πρέπει να δούμε πολύ, πολύ σταθερά την Ευρώπη, το πώς τρέχουν οι διαδικασίες όλες και με τα κεκτενόμενα που συμβαίνουν. Ουσιαστικά πηγαίνουμε για έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο. Με μια αφορμή ότι εμείς μεσολαβούμε και η Ευρώπη βλέπουμε ότι είναι ερεθιστική, άμα το θέλετε, μέσα σε μια Ρωσία. Άρα οι μέτοχοι που είμαστε και εμείς, αλλά και οι άλλοι Ευρωπαίοι, πυκνές φωνές ακούγονται, αλλά δεν έχουν δυναμική. Διότι είναι μέσα από τα κόμματά τους, μέσα από διαδρομές που επιβάλλονται, αλλά και τι πρέπει να λένε και να κάνουν. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πολύ δυνατή φωνή και δί της Ελλήνων Συνέλευσης.